Ανοίγουν τα φτερά του στα ακτινίδια τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα τη περιοχή τη Χρυσούπολη, μετά από την υλοποίηση σχετικού προγράμματο για την προώθηση των προϊόντων του, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ταξίδι στην Ασία και συγκεκριμένα στο Χονκ Κονγκ, στην έκθεση Fruit Logistic Asia, όπου και έγιναν οι σχετικέ ενέργειε προώθηση των ελληνικών ακτινιδίων. Και προ τιμήν των τεσσάρων ε που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και 20% από τις ε, ίδιες τις επιχειρήσεις. Επομένως ε, η Περιφέρεια δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά αλλά συμμετέχει συμβουλευτικά αλλά και συμμετέχει ως προς τη συνοχή των ομάδων έτσι ώστε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα για όλη την περιοχή και όχι μόνο για την περιοχή της Καβάλας αλλά ευρύτερα για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου η καλλιέργεια του ακτινιδίου βρίσκεται σε ανωδική πορεία και θέλουμε να εξασφαλίσουμε εκτός από την καλή παραγωγή που σε πολύ μεγάλο ποσοστό την έχουμε θέλουμε να εξασφαλίσουμε και, την, και τη διάθεσή του σε όσο καλύτερα 说说。 υψηλότερες τιμές γίνεται, όσο καλύτερες τιμές μπορούμε, ε, έτσι ώστε να ε, αποδώσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν τα κτηνίδια της περιοχής μας. Όπως υπογραμμίζει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας, ο Τυρίς Παπαδόπουλος, ο οποίος μετήχε στο συγκεκριμένο ταξίδι, ήδη υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα, καθώς οι έχουν ήδη επισκεφθεί τα συσκευαστήρια της περιοχής του Νέστου στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Ε, το ταξίδι πήγε πολύ καλά. Ε, υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από την από το Χονγκ Κονγκ και από το Πεκίνο αλλά και κυρίως από την Ινδία καθώς η Fruit Logistics Asia είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη έκθεση όπου συμμετέχει όλη εκείνη η ανατολική πλευρά της Υπήρου με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία ήδη εχθές επισκέφτηκαν τα συσκευαστήρια Ινδί που γνωριστήκαν στην, στην έκθεση και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και σχέσεων και με την Ινδία πλέον εκτός, εκτός από, την, από το Πεκίνο και από την ευρύτερη περιοχή της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ που είναι και εκείνη μια πολύ μεγάλη αγορά. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και ότι ήδη ξεκινήσαμε και συνεργασία με τον Καναδά που ήμασταν την Άνοιξη και επομένω τα κτηνίδια τη τα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πλέον ανοίγουν τα φτερά του και ευελπιστώ ότι όχι μόνο δεν θα, θα παράγουμε και δεν θα μένουν, αλλά δεν θα μα φτάνουν για να τα εξάγουμε και στι χώρε όλου του κόσμου.